7 από τα 30 κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ πέτυχαν τον στόχο του 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος για στρατιωτικές δαπάνες το 2022, ανακοίνωσε ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας Γιεν Στόλτενμπεργκ στην παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης του οργανισμού. Ο Γιεν Στόλτενμπεργκ δήλωσε την Τρίτη σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Συμμαχίας στις Βρυξέλλες ότι το ΝΑΤΟ αρχικά ανέμενε δύο ακόμη χώρες να επιτύχουν τον στόχο να διαθέσουν το 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στην άμυνα. Αλλά καθώς το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν αυξήθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο για δύο συμμάχους, αυτές οι χώρες είναι λίγο κάτω από το 2%, εξήγησε σύμφωνα με το Reuters. Συγκριτικά το 2021, πριν από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, 8 χώρες του ΝΑΤΟ πέτυχαν τον στόχο του αμυντικού προϋπολογισμού του 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Από την άλλη, ο Στόλτενμπεργκ προειδοποίησε την Κίνα για την προμήθεια φωνικών όπλων στη Ρωσία, στο πλαίσιο που οι πρόεδροι της Ρωσίας και της Κίνας, Βλαντιμίρ Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ, πραγματοποιούν αυτή τη στιγμή διαβουλεύσεις στη Μόσχα. Δεν έχουμε δει κανένα στοιχείο ότι η Κίνα προμηθεύει θανατηφόρα όπλα στη Ρωσία, αλλά είδαμε κάποιες ενδείξεις ότι υπήρξε αίτημα για κάτι τέτοιο από τη Ρωσία και αυτό είναι ένα θέμα που εξετάζεται στο Πεκίνο από τις κινέζικες αρχές. Η Κίνα δεν πρέπει να παρέχει βοήθεια στη Ρωσία, αυτό θα ισοδυναμούσε με υποστήριξη για έναν παράνομο πόλεμο, τόνισε ο ανώτερος συμμαχικός αξιωματούχος. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.